Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Πάμε να παρακολουθήσουμε τις ειδήσεις της ημέρας αναλυτικά εδώ στην Κρήτη TV και βεβαίως θα ξεκινήσουμε με την καλύτερη εικόνα που επικρατεί σήμερα σε σχέση με τα δύο προηγούμενα 24 ώρες στην περιοχή του Αμαρίου μετά την καταστροφική πυρκαγιά. Μικρά είναι τα μέτωπα τα οποία ελέγχονται απόλυτα από την πυροσβεστική που παραμένει στην περιοχή υπό το φόβο αναζωπυρώσεων. Θα συνδεθούμε απευθείας με ένα από τα χωριά που δοκιμάστηκαν πολύ τα προηγούμενα 24 ώρες. Ουσιαστικά οι φλόγες σταμάτησαν σχεδόν δίπλα στο χωριό και μιλάμε για το Αποδούλου. Εκεί βρίσκεται η Αλκιόνη Χριστοδουλάκη, όπου θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Αλκιόνη. Εντελώς καλύτερη εικόνα σε σχέση με χθες. Νομίζω ότι επέστρεψε η ηρεμία σε ένα χωριό που εκενώθηκε τα προηγούμενα 24 ώρες. Πολύ καλύτερη εικόνα, Μάνο, κυρίες και κύριοι, στο χωριό και μάλιστα ένα χωριό που όχι μόνο δοκιμάστηκε όπως ανέφερες, αλλά είναι και το χωριό του οποίου τα πρώτα σπίτια τα έγλειψαν οι φλόγες. Υπάρχουν στα πρώτα σπίτια του χωριού καμένες αυλές. Και βλέπουμε, Αλκιόνη, την εικόνα που επικρατούσε χθες. Ουσιαστικά οι φλόγες είχαν σταματήσει στον δρόμο που οδηγεί στο χωριό. Έγλειψαν στην κυριολεξία οι φλόγες, όπως πολύ σωστά είπε, στα σπίτια. Και βεβαίως η εικόνα που είναι πολύ καλύτερη σήμερα με τους κατοίκους να έχουν επιστρέψει στο χωριό Αποδούλου. Έχουν επιστρέψει στο χωριό, δεν έχουν νερό όμως. Είναι κάτι που νομίζω αξίζει να το πούμε. Μας ενημέρωσαν πριν από λίγο ότι δεν έχουν νερό εδώ και ένα μήνα, όχι μόνο αυτές τις μέρες της φωτιάς. Μάλιστα μας δήλωσαν ότι τις προηγούμενες μέρες που μάχονταν με τις φλόγες δεν μπορούσαν να βγάλουν ένα λάστιχο από το σπίτι τους να σβήσουν τις αυλές τους. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ βασικό κομμάτι. Τους προκαλεί παραπάνω ανησυχία βέβαια. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι καλύτερη η κατάσταση. Δεν έχουμε ενιαίο ενεργό μέτωπο. Έχουμε κάποιες μικρές αιστείες. Υπάρχουν κάποιες μικρές αναζωπυρώσεις. Καθώς όπως έχουμε αναφέρει ξανά, η φωτιά έχει κάψει πάρα πολλές ελιές και μέσα στις κουβάλες της ελιάς σιγοκαίει, οπότε είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει μια αναζωπήρωση και η αγωνία βέβαια αυξάνεται καθώς αρχίζει να ανοιχτώνει και τα ενέργεια μέσα έχουν σταματήσει βέβαια να επιχειρούν και δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τους ισχυρούς ανέμους οι οποίοι φαίνεται ότι κάνουν πολύ δυνατές ρηπές αναδιαστήματα κάνοντας το πάρα πολύ πιθανό μέσα σε ένα λεπτό μπορεί να αλλάξει η κατάσταση. Πάντως μέχρι στιγμής επισήμως δεν γίνεται λόγος για πλήρη έλεγχο της φωτιάς με δεδομένο ότι υπάρχουν αυτές οι μικρές εστίες που περιορίζονται σε δέντρα που βρίσκονται διάσπαρτα. Όμως αντιλαμβανόμαστε αυτό που λες, ότι οι ρηπές του ανέμου θα μπορούσαν να προκαλέσουν μία αναζωπήρωση, αλλά και η απόψινη νύχτα είναι κρίσιμη για το Αμάρι που πραγματικά τα τελευταία 24 ώρες μετρά τις πληγές του. Ακριβώς αυτό. Πολύ δύσκολες ώρες. Είναι μια πολύ δύσκολη νύχτα. Ό,τι και αν γίνει θα είναι δύσκολη, γιατί υπάρχει αυτή η αγωνία των ανθρώπων που μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν καταστραφεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έχουν καεί περιουσίες τους σε ένα χωριό και σε μια περιοχή γενικότερα που βασίζεται στα ελαιόδεντρα και στο ζωικό κεφάλαιο. Και έχουν καεί ελιές, έχουν καεί ζώα, οπότε βρίσκονται σε μια πολύ κρίσιμη κατάσταση. Παρ' όλα αυτά όμως οι δυνάμεις, από όσο γνωρίζουμε, παραμένουν εδώ και θα παραμείνουν εδώ. Σύμφωνα με τους αρμόδιους, αυτές οι μικρές αναζωπυρώσεις μπορεί να παραμείνουν και τις επόμενες μέρες. Οπότε είναι όλοι επιφοβώς και οι εθελοντές αλλά και όλοι οι κάτοικοι που γνωρίζουν καλά την περιοχή κάνουν περιπολίες και έχουν τον νου ώστε μια μικρή αναζωπήρωση να την προλάβουν απευθείας όπως έγινε και νωρίτερα την ώρα που βρισκόμασταν εμείς εδώ στο χωριό Αποδούλου. Λίγο έξω από το χωριό έγινε μια μικρή αναζωπήρωση από την κουφάλα μια ελιάς και αμέσως οι κάτοικοι με ένα ψυχαστικό δικό τους πήγαν στο σημείο και κατάφεραν και την έσβησαν πριν πάρει κάποια έκταση. Νομίζω ότι η εικόνα είναι χαρακτηριστική. Παραμένετε στο σημείο, Αλκιόνη, πραγματικά τα τελευταία 24 ώρες και εσύ και ο εικονολήπτης μας, ο Ιμπραήμ Ζαμπία, δίνετε μια πραγματική μάχη για την ενημέρωση. Είμαστε από τα μέσα που από την πρώτη στιγμή βρεθήκαμε εκεί. Μεταφέραμε με απευθείας εικόνα, είτε μέσα από τα δελτία μας, είτε μέσα από έκτακτη ενημέρωση, την κατάσταση στο Αμάρι. Και βεβαίως παραμένουμε εκεί για να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Σε ευχηθούμε ότι η νύχτα θα είναι ήρεμη. Εφόσον χρειαστεί, θα επανέλθουμε σε εσάς.